Τον Απρίλιο του 2022, ο πρωταθλητής του μηχανοκίνητου αθλητισμού Κώστας Τακιδέλης χάνει τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγεί και κινείται επί της λεωφόρου Κίμης φεύγει από την πορεία του και πέφτει από τη γέφυρα στη λεωφόρο Καποδιστρίου. Ένα χρόνο μετά και η κακοτεχνία στη γέφυρα δεν έχει επισκευαστεί. Περάσαν 10 μήνες από τότε και από ό,τι βλέπουμε και μπορούμε να το πάρουν και οι κάμερες, υπάρχει μια επικίνδυνη σήμανση που προστατεύει το χώρο στο συγκεκριμένο σημείο. Που αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν έχει επισκευαστεί, αυτός ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια. Μέχρι προ 20ετίας τσακωνόταν αν είναι ευθύνη του Δήμου ή ευθύνη της περιφέρειας. Τώρα έχουν διαχωριστεί. Με την κάμερα της αυτοψίας περπατήσαμε στη λεωφόρο Κίμης και στη λεωφόρο Καποδιστρίου. Πρόκειται για δύο βασικές αρτηρίες του οδικού δικτύου που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Στο κέντρο της Αθήνας, ακόμη και στα πιο τουριστικά σημεία της, για παράδειγμα στην Πλάκα, εντοπίσαμε κτίρια υποκατάρρευση. Τα κτίρια αυτά τα είχε εγκαταλείψει το δημόσιο, είχαν αφαιθεί στην τύχη τους, με τη λογική ότι θα απολυθούν οι ιδιώτες, αναλάβουν αυτή το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης. Και έχουν, δηλαδή από όταν στην ουσία τα πήρε το σταδιακά το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε αυτή η απολωτρίωση, δεν συντηρηθήκαν. Δηλαδή απλά ήρθαν στην ιδιοκτησία του δημοσίου και αφαιθήκαν στην τύχη τους. Σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών δείχνει η έρευνα της αυτοψίας στα γεφύρια που οδηγούν σε χωριά του Δήμου Συντικής κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Αυτές οι γέφυρες είναι ανατιναγμένες από τον εμφύλιο πόλεμο. Τώρα όπως έχουν πέσει τα κομμάτια αυτής της γέφυρας, έχει μπαζωθεί ο δρόμος και βέβαια δεν υπάρχει ούτε κάγκελο ούτε τίποτα που σημαίνει ότι είναι επικίνδυνη. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν για κάποιες από τις διασημότερες ελληνικές παραλίες της χώρας. Στη Τζαμπίκα, στη Ρόδο, στη Νότια Κο, στα Λαδάκια Σιάτου, το Πόρτο Κατσίκι, στο Μύρτο, στους Εγκρεμνούς, αλλά και στο Ναυάγιο, έχουμε αρχίσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο έχει σαν στόχο να μειώσουμε ουσιαστικά την τροτότητα αυτών των παραλίων, χωρίζοντας παραλίες σε ζώνες. Όπως για παράδειγμα κάναμε στη Ζάκυνθο, στην απαγορευμένη ζώνη, στην ενδιάμεση ζώνη και στην κατάλληλη ζώνη, γιατί μία απώλεια σε αυτές τις παραλίες σημαίνει ότι δυσφημίζεται συνολικά το τουριστικό προϊόν της χώρας. Την ίδια στιγμή πολλά καταλήματα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, καθώς είναι χτισμένα σε ακατάλληλα σημεία. Η περίπτωση της Κρήτης, του ατυχήματος που έγινε πέρυσι στην Κρήτη τον Οκτώβριο, είναι μία ενδεικτική περίπτωση. Ενδεικτική περίπτωση η οποία θα πρέπει να μας βάλει σε μια διαδικασία ελέγχων των καταλυμάτων. Εδώ κάποια στιγμή μετά από όλα αυτά